Κάναμε ένα μεγάλο βήμα. Πολύ σημαντικό γεγονός της εξασφάλισης χρηματοδότησης της γέφυρας σήμερα, που είναι, όπως είπατε και εσείς, μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η κατασκευή γέφυρας, η οποία θα συνδέσει τη Μαυροθάλασσα Σερών με τη Νέα Πέτρα Σερών. Δύο κοινότητες οι οποίες βρίσκονται κατέρωθεν του ποταμού Στριμώνα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Τέργιος Πιτσιόρλας, ήδη έχει εγκριθεί χρηματοδότηση και πλέον η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας μένει να τρέξουν ώστε να υλοποιήσουν το έργο της γέφυρας, που θα επιλύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της συγκοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων στις δύο όχθες του Στριμώνα, που επικοινωνούν οδικώς μέσω της γέφυρας του Στριμώνα στην Εγνατία Οδό, χωρίς άλλο σημείο σύνδεσης, σε απόσταση 70 χιλιόμετρων από την Πεπονιά μέχρι τα Κερδίλια. 14 εκατομμύρια για κάτι ψηλά, το οποίο θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, μου λέτε ότι έχουν εγκριθεί, έχουν δεσμευτεί 14 εκατομμύρια. Έχουν εγκριθεί, ναι, έχουν εγκριθεί. Έχει βγει η εγκριτική απόφαση. Ναι. Επομένως, πια δεν περιμένουμε κάτι άλλο, γιατί αφού βρέθηκαν και τα χρήματα. Όχι, όχι, από εδώ και πέρα η Περιφέρεια ξεκινάει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης τόνισε ότι τα εκκρεμή ζητήματα έχουν διευθετηθεί, υπάρχει μελέτη και πλέον το έργο μπορεί να δημοπρατηθεί πολύ γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι ήταν ένα έργο το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλές κυβερνήσεις. Πάντα όμως υπήρχε το εμπόδιο των χρημάτων, που έλεγαν ότι είναι τόσο ακριβό που δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Το γνωρίζω. Εγώ ασχολήθηκα, όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα λόγω της εμπλοκής μου στο θέμα της βιομηχανίας ζάχαρης. Ενημερώθηκα για το θέμα, είχα συνεννόηση με τον κύριο Τζιτζικώστα, υπουργός Ανταπόκρισης αμέσως και με την υπηρεσία του, τη διεύθυνση των επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έγινε δεκτό το αίτημα και έτσι μετά από μια σύντομη διαδικασία, χθες είχαμε την ολοκλήρωσή της και βγήκε η εγκριτική απόφαση. Άρα η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και από εδώ και πέρα πια θα τρέξει με τους ρυθμούς που θα αποφασίσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.